Ο συνάδελφος Γιώργος Κασκάνης, μόνιμος από σήμερα συνεργάτης του Αλφα, είναι εδώ μαζί μας. Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Μιλία. Θα ήθελα να δω τι ξεχώρισες από την αποκλειστική συνέντευξη που μας παραχώρησε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Νομίζω ότι δεν θα πρέπει να μιλάμε πια για ενδεχόμενο ή μη ενδεχόμενο υποψηφιότητας του πρόεδρου της Δημοκρατίας. Μετά από τη συνέντευξη που έδωσε στον Αλφα, είναι σαφές ότι αυτό που λέμε ότι πρώτη εβδομάδα ή δεύτερη εβδομάδα του Οκτωβρίου απλώς θα είναι το πλαίσιο της υποψηφιότητας. Ήδη νομίζω ότι έχει εξαγγείλει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στη συνέντευξη την υποψηφιότητα. Και μάλλον θα θέλει να αποφύγει, νομίζω, να μεταβεί ακριβώς στη Γενική Συνέλευση. Ακριβώς ακολουθούν κάποιες εξελίξεις στο αμέσως επόμενο διάστημα. 20 ή 21 Σεπτεμβρίου θα είναι η συνάντησή του με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Θα ήθελε προφανώς να φτάσει στη Νέα Υόρκη κανονικά και όχι ως υποψήφιος, να έχει συζήτηση με τον Γενικό Γραμματέα, να διαμορφωθεί ολοκληρωτικά πλέον το σκηνικό του Κυπριακού και από εκεί και πέρα θα έχουμε μόνο εκλογές. Και αυτό που συζητούμε καμιά φορά, αν υπάρχουν περιθώρια για οποιασδήποτε εξελίξεις μέχρι τις εκλογές, νομίζω ότι θα πρέπει να το αποκλείσουμε. Μπαίνουμε πια σαφώς σε μια προεκλογική περίοδο με το Κυπριακό να παραμένει παγωμένο. Άρα ό,τι γίνει, αν θα γίνει, θα γίνει μετά. Ναι, ναι, αν θα γίνει και θα δούμε. Αναμένουμε την έκθεση του Γενικού Γραμματέα. Οι πληροφορίες λένε ότι δεν θα αποδώσει ευθύνες σε καμία των πλευρών. Αυτό το οποίο αναμένεται είναι να επαναλάβει εκείνο που είπε στο Κράμα Μαντανά, όποτε αισθάνονται έτοιμες οι δύο πλευρές να απευθυνθούν κοντά του. Έδωσε και στίγμα για τα ενεργειακά ο πρόεδρος μέσα από τη συνέντευξη του Γιώργου. Ναι, έδωσε ένα στίγμα, είπε για κάποιες ενδείξεις. Η αλήθεια είναι ότι για την ώρα υπάρχουν πολύ αισιόδοξες ενδείξεις και νομίζω ότι αυτό θα είναι ένα επίσης κεφάλαιο το οποίο θα αξιοποιηθεί θα στην παίξει προεκλογική περίοδο. Θα μπορούσε να πιστωθεί ο πρόεδρος την εξέλιξη αυτή και νομίζω ότι περί το τέλος Σεπτεμβρίου, οπότε και αναμένονται κάποιες ανακοινώσεις, θα έχει ένα ισχυρό όπλο στα χέρια. Λοιπόν, Γιώργο, μήνυμα.